Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλές γιορτές, εύχομαι σε όλους με υγεία και του χρόνου εδώ. Ήδη λοιπόν έχει αρχίσει η περίοδος των Χριστουγέννων που όλοι με λαχτάρα περιμέναμε. Ασφαλώς τα Χριστούγεννα έχουν νόημα βαθύτερο πνευματικό, Άγιο και Σωτήριο, γιατί με αυτά δεν εορτάζουμε ένα οποιοδήποτε γεγονός, αλλά την ίδια την εμφάνιση με σάρκα και οστά του Θεού στη γη και ανάμεσά μας. Μας τίμησε ο Κύριος ιδιαίτερα με την επίσκεψή του αυτή, υπέροχα, ανυπέρβλητα, μοναδικά, καθώς ένωσε τη δική μας ανθρώπινη φύση με την δική του τη θεϊκή. Έτσι έχουμε την εμφάνιση του Θεανθρώπου στην ιστορία, την ένωση του χτιστού πλάσματος με τον ίδιο τον Άγιο στο πλάστη και Θεό. Σκοπός δε αυτής της θείας παρέμβασης είναι η θέωση του ανθρώπου. Οπότε με τα Χριστούγεννα δεν κάνουμε τίποτα άλλο τελικά από το να ζούμε την αναδημιουργία μας, την ανάπλασή μας από το κατάστημα στο οποίο μας οδήγησε η αμαρτία, ώστε να επανέλθουμε πάλι στην προτέρα μας κατάσταση. Ναι, γιατί το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι το πλέον χαρμόσυνο και τόσο ελπιδοφόρο άγγελμα της ιστορίας. Ούτε λόγος να γίνεται για πνευματική προετοιμασία, δηλαδή νηστεία, μετάνοια, θεία λειτουργία, αλλά και έμπρεπτη αγάπη, καλοσύνη, ελεημοσύνη και στοργή στον συνάνθρωπο για σκέψεις και αποφάσεις πνευματικές. Λόγος να γίνεται μόνο για τα ρεβιγιόν, τα φαγητά, τα γλέντια, τους χορούς, τα ξεδίχτια, τα ταξίδια και μάλιστα τα εξωτικά, τα δώρα της χαρτοπεξίας, τα πάσης πίσω θεάματα και διασκεδάσεις, τις κάθε είδους απολαύσεις και ειδονές. Όλα τους τόσο κοσμικά, όλα τους τόσο αντιπνευματικά, όλα τους με πτυχές της ωραίας ζωής και όχι της ουράνιας ζωής που ζητά από μας ο Ιησούς Χριστός. Καμία σχέση με τον θεοπρεπή ερωτασμό όπως τον ορίζει η Εκκλησία. Φτάσαμε να κατανοούμε πως έρχονται Χριστούγεννα από τις στολισμένες βιτρίνες των εμπόρων, από τα ποτάκια που αναβαζούν στο μπαλκόνι του διπλανού μας, από τα έλατα που πολλούνται στους δρόμους, από κάποιες προσκλήσεις σε γεύματα και τα λεγόμενα εορταστικά προγράμματα της τηλεόρασης, δηλαδή από τις εκδηλώσεις του κόσμου. Οπότε μιλάμε για απολυτοποίηση της ύλης, για την άκρα την κοσμικότητα και την απόρριψη κάθε πνευματικής πλευράς των πραγμάτων. Μιλάμε για Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Τα υλικά αγαθά, με λογική και μέτρο και στο βαθμό που μας είναι απαραίτητα, δεν τα απορρίπτουμε βέβαια. Όπως είχε δηλώσει στη συνέντευξή του Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρωτικής κ. Νικόλαος, και τα λαμπάκια και το δέντρο καλά είναι να μην μένουμε μόνο σε αυτά. Ο Μωρέν στο βιβλίο του Πνεύμα των Καιρών αναφέρει πολύ εύστοχα. Η ζωή δεν μπορεί να καταναλώσει τα πάντα και η καταναλωτική κοινωνία δεν μπορεί ούτε και να μπορέσει ποτέ να δώσει τα πάντα. Λοιπόν, ας προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για τα πνευματικά Χριστούγεννα. Μας είναι απαραίτητη η ευφροσύνη τους, αυτό το προάγγελμα της Θείας Ουράνιας Βασιλείας, αυτή η απόδειξη ότι μέσα μας ο Χριστός γεννήθηκε. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ελένη. Συνεχίζουμε λοιπόν με την χοροδία μας και ευχαριστούμε πάλι και για την οργάνωση που έχουμε ετοιμάσει. Να ακούσει ψαλμοδία από το στόμα του παπά και από τους ψάλτες χοροδία, άγια λόγια πιο πολλά. Τον εγέννησε η Μαρία, η Παρθένα η Παναγία. Δεν γεννήθηκε σε σπίτι, σε μια σκοτεινή σπηλιά. Γι' αυτό και έστειλε αγγέλους, του κρατούσαν συντροφιά και τα ζώα να αρχίζουν να του δίνουν ζεστασιά. Πόσο θα ήθελα, Θεέ μου, εκεί να ήμουνα κι εγώ και με βλάβη ανασκύψω λίγο να τον ασπαστώ. Ευχαριστώ. Για σένα κόμμα.